Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, τώρα βλέπετε αυτό το βίντεο. Μετά από τόσο καιρό που μου ζητάτε room tour, να δείτε το setup μου, που στριμάρω, που κάνω edit τα βίντεο μου, ήρθε η ώρα να το δείτε. Πριν αρχίσουμε όμως, θα ανοίξουμε να πιούμε ένα ρόφημα. Δεν είναι χορηγία ή κάτι, θα τα ανοίξουμε. Δείτε λίγο με αυτή την εκπληκτική εταιρεία τη Razer, κοιτάξτε λίγο. Ανοιχτήρι Razer, μάγκες. Τι καλύτερο, είσαι σπίτι, δεν έχεις ανοιχτήρι. Παπ, ανοίγεις και πίνεις. Ωραίο είναι. Πρώτη φορά πήρα να δοκιμάσω. Πάμε να δούμε, παιδιά. Σας έχω δείξει κάποια πλάνα στην αρχή τα οποία είναι σχετικά με. Βασικά να δείτε το room πώς είναι εδώ πέρα. Αυτό το δωμάτιο δεν θα το ονομάσω room tour. Μόνο streaming γωνία θα την πω, μάλλον. Γιατί το μόνο εντυπωσιακό και ωραίο είναι αυτή η γωνία εδώ πέρα που κάθομαι. Όπως είδατε και όπως γράφω και στην περιγραφή, το πρώτο μου και βασικό keyboard είναι αυτό, παιδιά. Το Razer Black Widow V3 10 keyless. Γιατί λέγεται 10 keyless? Γιατί λείπει το numpad από δεξιά, δηλαδή δεν έχει τους αριθμούς δίπλα. Η τιμή του έρχεται στα 110 ευρώ, είναι μια πολύ καλή τιμή για Razer, μπορώ να πω, και πολύ ωραίο πληκτρολόγιο, σχετικά βαρύ, ωραίο. Με έχει βολέψει, αν και τώρα τους ζήτησα να μου στείλουν το wireless, το ασύρματο το V3, γιατί τα περισσότερα περιφερειακά μου είναι wireless, οπότε θέλω λίγο να περιορίσω τα καλώδια, γιατί όταν παίζω με ενοχλούν. Τα ποντίκια που έχω, παιδιά, είναι το Razer Basilisk, για να δω πώς λέγεται ακριβώς, Ultimate. Έχω γράψει εδώ πέρα γιατί έχω άπειρα πράγματα. Είναι το Razer Basilisk Ultimate, είναι με RGB στο πλάι, είναι τρομερό ποντίκι. Αυτό όμως δεν είναι το βασικό μου ποντίκι. Αυτό το ποντίκι το χρησιμοποιώ περισσότερο για τα μοντάζ, όταν κάνω edit κάποιο βίντεο ή όταν γενικά δεν παίζω game. Π.χ. και τώρα που δεν παίζω, αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιώ. Το gaming ποντίκι μου όμως είναι αυτό, το Razer The Thunder V2 Pro. Είναι και αυτό ασύρματο, όπως είναι και το Basilisk, και εδώ πέρα τα βλέπετε. Είναι τρομερά ποντίκια. Η τιμή τους ναι μεν είναι ακριβή, αλλά πραγματικά, παιδιά, όταν πάρεις wireless δεν ξαναεπιστρέψεις πίσω σε καλώδιο. Αυτό αν έρχεται στα 190 ευρώ και αυτό έρχεται στα 150 ευρώ. Είναι τρομερά και πραγματικά δεν θα τα άλλαζα. Το μόνο που θα το άλλαζα θα ήταν με Razer πάλι, αλλά το Viper. Το έχει ο Nerdschool, το έχω χρησιμοποιήσει σπίτι του. Με είχε βολέψει και μου αρέσει. Ένα άλλο πολύ ωραίο, παιδιά, είναι το οποίο πρέπει να το έχετε στο γραφείο σας. Είναι αυτή εδώ πέρα η βάση. Τη βλέπετε, είναι με RGB. Κοιτάξτε, είναι λίγο με RGB στο από κάτω. Είναι η βάση των ακουστικών μου. Αυτή η βάση, δηλαδή, παίρνει τα ακουστικά από εδώ, τα κουμπάς πάνω όταν τελειώνεις το game σου. Είναι απίστευτη, παιδιά, είναι απίστευτη. Η τιμή της αν έρχεται στα 90 ευρώ, θα μου πεις, Γιώτση, 90 ευρώ για μια βάση? Παιδιά, είναι κόσμημα πάνω στο γραφείο. Είναι αλήθεια κόσμημα πάνω στο γραφείο. Πραγματικά είναι κόσμημα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, σε βοηθά γιατί έχει δύο USB, το οποίο εγώ εκεί πέρα έχω βάλει. Την μία θύρα την έχω μόνιμα για το USB που διαβάζει τις κάρτες μνήμης, είτε από τα Γιώτση Σκάρ που είναι τα νέα βίντεο που γυρίζω με συνεντεύξεις σε YouTuber. Θα σου βάλω εδώ πέρα πάνω να το δεις άμα θέλεις. Το πρώτο με το Σατάμο που γύρισα τέλειο. Έρχεται σύντομα και με Nerdschool, με Τσόρνι, με Γιανούμπερ, έρχεται με πολλούς. Στη βάση έχω μόνο το USB που διαβάζει τα memory cards, όπως είπα, από την GoPro μου ή από την κάμερα που γράφω αυτή τη στιγμή βίντεο. Στη δίπλα θύρα έχω πάντα το φορτιστή των ασύρματων ακουστικών. Ποια είναι τα ασύρματα ακουστικά? Θα μάθεις σε λίγο. Τώρα πάμε να δούμε τον εξοπλισμό, την κάμερα που στριμάρω, που με βλέπετε, που στριμάρω. Είναι αυτή η κάμερα που γυρίζω βίντεο αυτή τη στιγμή. Είναι η Sony ZV-1. Θα έχω για όλα link στην περιγραφή, άμα δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Θα έχω για όλα link με ωραία σειρά, σωστά, με τιμές. Η τιμή της ανέρχεται στα 750 ευρώ. Είναι ακριβή, αλλά είναι πολύ καλή και θα την ξαναγόραζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί τη χρησιμοποιώ για vlogs, τη χρησιμοποιώ για streaming κάμερα, για τα πάντα. Δηλαδή είναι απίστευτη. Δείτε λίγο ανάλυση, κοιτάξτε λίγο πόσο γρήγορο το focus έχει. Απίστευτο το focus. Λοιπόν, η βάση που την βάζω όταν κάνω stream είναι εδώ πέρα πίσω, θα σας τη δείξω και αυτή. Είναι αυτή εδώ πέρα, η Elgato, την έχω πιασμένη στο γραφείο, πιάνει στο γραφείο. Εδώ πέρα πάνω κουμπώνω την κάμερα, αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, κουμπώνω την κάμερα και γενικά κάνω τα stream μου. Ένα άλλο πιο βασικό πράγμα είναι το Elgato Stream Deck, παιδιά. Ένα απίστευτο πράγμα, ένα πραγματικά απίστευτο πράγμα. Το οποίο, όσοι δεν ξέρετε, είναι λες και έχεις ένα πληκτρολόγιο μικρό με όλες τις συντομεύσεις. Τσεκάρετε λίγο. Τσεκάρετε. Δηλαδή εδώ πέρα όπως βλέπετε, π.χ. λέει Premiere. Με το που πατήσω, τσεκάρετε. Ανοίγει το Premiere, παιδιά. Τσεκάρετε. Άνοιξε το Premiere ήδη. Τώρα, π.χ. θα πατήσω εδώ πέρα που λέει 5M, που παίζει με GTA. Τσεκάρετε, το πάτησα και ανοίγει ήδη. Παιδιά, είναι απίστευτο. Γενικά σου λύνει τα χέρια. Γενικά είναι ένα εξάρτημα το οποίο πραγματικά μας έχει βοηθήσει, γιατί και στα stream μας εκεί πέρα βάζουμε κάποιους ήχους που ακούτε. Π.χ. το έχουμε μπροστά μας. Όταν θέλουμε κάτι αστείο, κάνουμε ένα κουμπάκι και πατάμε τον ήχο. Λοιπόν, η βασική μου οθόνη που παίζω gaming
είναι η Samsung Odyssey G7 27 inch 240Hz 1ms. Είναι ακριβή, έχει γύρω στα 600 ευρώ, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή οθόνη που ούτε αυτή θα την άλλαζα. Δηλαδή, πραγματικά, μια περίοδο έλεγα θα πάω να πάρω άλλες δύο, να έχω τρεις οθόνες ίδιες από αυτή την εταιρεία. Είναι απίστευτη. Η δεύτερη μου οθόνη είναι επίσης και αυτή gaming, η οποία όμως είναι της BenQ, δεν είναι της Samsung. Είναι μια οθόνη που την είχα αγοράσει το 2016 γύρω στα 400 ευρώ. Είναι 144Hz 1ms. Για gaming είναι ότι πρέπει, όμως σε σχέση με την Samsung, τα χρώματα όταν κάνω βίντεο μοντάζ ή κάτι άλλο δεν με βολεύει καθόλου. Το μικρόφωνο μου είναι αυτό. Το τραβάω, το πάρω, το φέρνω. Βλέπετε είναι με XLR, δεν είναι με USB. Τι σημαίνει το XLR? Ότι το XLR χρειάζεται μια εξωτερική κάρτα ήχου, την οποία θα σας τη δείξω και αυτή. Είναι ένα πυκνοτικό μικρόφωνο, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί YouTubers και streamers. Με έχει βολέψει. Απλά πρέπει να μιλάς πάντα από την μπροστά πλευρά. Δηλαδή, αν έρθω και μιλάω εδώ πέρα από το πλάι, δεν θα ακούτε το ίδιο. Καλά η φωνή. Εδώ πέρα μπροστά, γι' αυτό αν δείτε στο stream μας, το έχουμε πάντα εδώ πέρα μπροστά, για να πηγαίνει η φωνή μας μπροστά. Ή π.χ. όταν το έχω εδώ πέρα, πιο μακριά, τώρα δεν το πιάνει κάμερα, το βλέπω. Και κοιτάω το chat που το έχω εδώ πέρα και μου λέτε δυνάμωσε. Δεν είναι να δυναμώσω. Είναι γιατί η φωνή μου πάει εκεί, ενώ κανονικά πρέπει να πηγαίνει εδώ και να μιλάω εδώ πέρα, καταλαβες. Είναι πολύ απλό. Ελάτε να δούμε τώρα την κάρτα ήχου, την εξωτερική που έχω. Αυτή εδώ πέρα είναι η εξωτερική κάρτα ήχου που έχω, τη Focusrite, είναι απίστευτη. Εδώ πέρα δυναμώνω το μικρόφωνο, βλέπετε τώρα που μιλάω, πιάνει το μικρόφωνο ότι. Ό,τι μας πιάνει είναι πράσινο, ότι ο ήχος είναι ωραίος. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση με αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Είναι απίστευτη η κάρτα ήχου. Η βάση μικροφώνου που χρησιμοποιούμε δεν μπορούσε να ήταν άλλη εκτός από τη Rode PS-A1, η οποία βασικά δεν σας είπα τη μέση για το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι στα 95 ευρώ, το είχα πάρει. Την εξωτερική κάρτα ήχου την είχα πάρει γύρω στα 105, οπότε πες σύνολο ένα 200 και έχεις απίστευτο ήχο για τα πάντα. Για τα πάντα. Η βάση μικροφώνου, όπως είπα, είναι η Rode. Την είχα πάρει στα 120 ευρώ γιατί την είχα πάρει από την Γερμανία και είχε πολλά μεταφορικά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά. Πλέον δεν ξέρω, τότε δεν υπήρχε. Τώρα πάμε να δούμε το κόσμημα που στολίζει το γραφείο μας. Είναι το ένα η καρέκλα που κάθομαι και το δεύτερο είναι το γραφείο. Η καρέκλα είναι της Razer και το απίστευτο αυτό εδώ πέρα γραφείο είναι της Genesis. Το οποίο, παιδιά, μιλάμε, είναι 75 εκατοστά ύψος, 75 πλάτος και 160 εκατοστά μάκρος. Δηλαδή, χωράνε πάνω τρεις οθόνες. Easy, bro, easy, easy. Είναι απίστευτο. Έχει ένα πολύ ωραίο carbon look. Θα σας το δείξω όσο μπορέσω καλύτερα. Έχει ένα πολύ ωραίο carbon look. Έχει λεντάκια πίσω τα οποία ανάβουν αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, τσεκάρετε, θα σας το δείξω, τσεκάρετε. Αν μπορείτε να δείτε, βασικά θα σας δείξω λίγο από κάτω. Το βλέπετε? Κοιτάξτε, μαγκές. Κόκκινο και τα κάνω ό,τι χρώμα θέλω. Αυτά εδώ είναι του γραφείου, παιδιά. Αυτά τα λεντάκια που είδατε. Ω, εστίασε, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα λεντάκια που είδατε ήταν του γραφείου. Το γραφείο έχει πάνω 3 USB θύρες, 3, ταχύτητα 3, οι οποίες είναι εδώ πέρα αριστερά. Δηλαδή, είναι στο αριστερό μου χέρι. Τίποτα, δεν κουράζομαι απλά για να βρω. Δεν κουράζομαι. Και στα δεξιά έχει ασύρματο φορτιστή, το πιστεύετε? Και λίγο πιο δεξιά, τσεκάρετε λίγο τι έχει. Λίγο πιο δεξιά έχει αυτή εδώ πέρα τη θήκη που ακουμπάμε όταν παίζουμε stream το ποτό μας ή τον καφέ μας. Από πίσω εδώ, από πίσω, έχει άλλες δύο βάσεις, μία αριστερά, μία δεξιά για τα ηχεία. Όμως δεν τις έχω συνδέσει γιατί δεν με βόλευαν λόγω του χώρου. Είναι απίστευτες όμως. Πάμε να τσεκάρουμε τώρα λίγο την καρέκλα. Το γραφείο έρχεται στην τιμή των 350 ευρώ. Θα το βρείτε, θα έχω link από την Genesis κάτω στην περιγραφή. Είναι απίστευτο. Μου το έστειλε η εταιρεία η Genesis. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σας το προτείνω σίγουρα και δεν το λέω γιατί είναι χορηγία. Πραγματικά με έχει βολέψει άπειρα. Είναι και πολύ στιβαρό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ στιβαρό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε λίγο την καρέκλα μας. Είστε έτοιμοι? Τσεκάρετε. Αυτό εδώ πέρα το κόσμημα είναι η νέα καρέκλα της Razer, η οποία λέγεται Razer Iskur. Τσεκάρετε, παιδιά. Κοιτάξτε τι λέει. For gamers, by gamers. Είναι απίστευτη, παιδιά. Είναι απίστευτη. Όλη δέρμα. Τσεκάρετε λίγο πίσω πλάτη. Είναι απίστευτη, πραγματικά. Εδώ πέρα έχει χειροποίητο carbon. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει χειροποίητο carbon. Είναι απίστευτη, παιδιά. Και το πιο ωραίο, τσεκάρετε λίγο την πλάτη. Μάγκες, τσεκάρετε λίγο την πλάτη. Μπαπ, σηκώθηκε η πλάτη. Για να σε φέρνει ίσια. Και αυτό όταν κάθεσαι, πατάς ένα κουμπάκι άμα θέλεις και την ξαναμαζεύεις. Είναι απίστευτη. Τα χέρια, τα μπράτσα είναι κλασικά αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Κάτσε, έβαλα την πλάτη μέσα. Είναι απίστευτη, παιδιά. Είναι απίστευτη. Δηλαδή, εάν μπορείς να διαθέσεις τα χρήματα να την πάρεις, πραγματικά είναι ένα κόσμημα για όλο σου το δωμάτιο. Είναι πραγματικά κόσμημα. Εμένα με βολεύει, σηκώνω τα χέρια πάνω και αράζω έτσι εδώ και παίζω. Δηλαδή, όταν κάνω stream, είμαι ακριβώς όπως με βλέπετε τώρα όταν κάνω stream. Έτσι ακριβώς. Είναι κόσμημα. Τέλος, είναι κόσμημα. Τώρα
τώρα πάμε να τσεκάρουμε τα μέσα του υπολογιστή και γιατί είναι τόσο γρήγορος ο υπολογιστής μου και τόσο δυνατός. Έχουμε ένα κουτί εδώ πέρα της NZXT, το H510 Elite σε black χρώμα. Έχει RGB φανάκια μπροστά εδώ πέρα. Είναι απίστευτο. Airflow πολύ δυνατό. Το airflow πραγματικά που έχει είναι απίστευτο, παιδιά. Έχουμε μια κάρτα γραφικών η οποία είναι 2070 Gaming MSI Gaming X3. Έχουμε μια υδρόψυξη εδώ πέρα της NZXT πάλι, την H63. Μια απίστευτη υδρόψυξη. Δεν μου έχει σηκώσει ποτέ θερμοκρασία. Επεξεργαστής πίσω από την υδρόψυξη είναι ο i9-9900K. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τις RAM δίπλα, οι οποίες είναι της G-Skill 32GB στα 3200MHz. Ωραία. Το τροφοδοτικό μας είναι ένα της Corsair, είναι 650W. Δεν ξέρω αν χρειάζομαι περισσότερο. Γράψτε μου κάτω στα comment, γιατί όταν έφτιαχνα τον υπολογιστή και όλα αυτά που βλέπετε, δεν είχα ιδέα από υπολογιστές. Ήμουνα από ψάξιμο σε ψάξιμο, ενώ τώρα ξέρω πάρα πολλά. Αλλά πείτε μου για το τροφοδοτικό. Και είμαστε στη motherboard, το τελευταίο που μας έμεινε, η της Gigabyte Z390 Aorus Pro. Απίστευτη. Πανέμορφη, απίστευτη, δυνατή. Αυτό είναι το streaming δωμάτιο που έχω. Το Genesis στο γραφείο, όπως σας είπα, είναι βολικό με όλα αυτά πάνω. Όπα, δεν σας έδειξα το βασικότερο, παιδιά. Δεν σας έδειξα το βασικότερο. Εδώ πέρα, βλέπετε, αυτή είναι η βάση που φορτίζει το ποντίκι. Είναι και αυτή με RGB. Και δείτε πόσο απλά. Απλά παίρνεις το ποντίκι, το ακουμπάς και τώρα έχει πράσινο χρώμα. Όταν είναι πράσινο, σημαίνει ότι είναι πολύ φορτισμένο, ότι είναι full. Τώρα, και κοιτάξτε, βάζουμε και το άλλο. Και παίρνουμε το άλλο και το χρησιμοποιούμε. Είναι και τα δύο συνδεμένα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι απίστευτα, η Razer το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ακόμη και ανοιχτήρι έχουμε. Το βλέπετε. Έχω ακόμη και παγάκια Razer, να μπείστε αυτή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πορτάρει το κανάλι μου από τους 10.000 subscribers. Και τώρα πάμε να σας δείξω λίγο το τελευταίο και το πιο εντυπωσιακό. Αυτάκια. Τα Razer Kraken Kitty. Αυτά δεν ξέρω, σας τα είπα. Εντάξει, θα σας τα δείξω τώρα, γιατί δεν σας έδειξα ούτε τα Black Widow V2 Pro. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα απίστευτα αυτά εδώ πέρα ακουστικά. Είναι τα Razer Kraken Kitty, τα οποία ανέρχονται στα 220 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να φωνάζω, γιατί δεν ακούω πώς σας μιλάω. Έχει πολύ ήχο μόνος, είναι πανέμορφα. Ο φωτισμός RGB συγχρονίζεται μέσω του Razer Synapse μαζί με όλα τα υπόλοιπα Razer που έχω πάνω. Με όλα τα υπόλοιπα Razer. Έχει απίστευτο ήχο, παιδιά. Όταν πραγματικά παίζω Counter-Strike περισσότερο που χρειάζεται να ακούς βήμα για τα πάντα, είμαι υπερκαλυμμένος. Απλά θα σας πω ότι με ενοχλεί σε αυτά τα ακουστικά, ότι δεν είναι ασύρματα, γιατί πλέον έχω συνηθίσει με αυτά εδώ πέρα τα ασύρματα, τα οποία είναι τα Razer Black Shark V2 Pro. Είναι ασύρματα, εδώ πέρα τα φορτίζω, βλέπετε, το βγάζω, το αφήνουμε κάτω και είμαστε ασύρματα. Δηλαδή, όταν παίζω off stream, φοράω αυτά και καμιά φορά στο stream ξεχνάμε και φοράω αυτά. Αλλά αυτά εδώ πέρα, παιδιά, είναι απίστευτα. Είναι πολύ, πολύ ωραία στο κεφάλι, πολύ ελαφριά. Εντάξει, τώρα να σας πω, παιδιά, έχω τα δύο καλύτερα ακουστικά της Razer. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα συγκρίνω μεταξύ τους. Το ένα είναι πιο ελαφρύ, τέρμα wireless, το οποίο με βολεύει άπειρα. Και αυτό είναι ένα κόσμο. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, όταν γυρίζω βίντεο, όπως το βλέπω και τώρα στον εαυτό μου, όπως όταν βλέπω τον Airschool, ή τα ροζ, θέλω και εγώ τα ροζ Razer, στείλτα μου. Τα βλέπω, είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Δηλαδή, όποιο τα δει, τα θαυμάζει αυτά τα ακουστικά. Πραγματικά τα θαυμάζει. Τώρα δείτε λίγο τα Black Shark V2 Pro. Είναι ασύρματα wireless, απίστευτα. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μου αρέσει το μικρόφωνο που έχουν. Έχει πολύ, πολύ κακή ποιότητα έχουν το μικρόφωνο. Τους, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, και τώρα σας δείξω τα mousepad. Έχουμε mousepad εδώ πέρα, τον Goliath Chroma Extended. Το βλέπετε, είναι με RGB γύρω-γύρω, RGB παντού. Απλά είναι μικρό. Και από κάτω έχω της Razer το V2 3 Extra Large, το οποίο πιάνει όλο το γραφείο. Όλο το γραφείο, παιδιά, όλο το γραφείο. Είναι ένα απίστευτα. Είναι και τα δύο βασικά απίστευτα mousepad. Γιατί, ειδικά σε κάποιους player οι οποίοι παίζουν π.χ. PUBG, Fortnite, κάτι που θέλουν χώρο στο ποντίκι τους, το V2, είπαμε, V2, ναι, το το V2 3 Extra Large της Razer σου δίνει αυτό το χώρο που δεν νιώθεις ποτέ ότι τελειώνει. Πραγματικά, δηλαδή, μπορεί να βαριέσαι να ξαπλώσεις πάνω στο γραφείο. Το χέρι σου τόσο μακριά που είναι, πάλι δεν έχει ποντίκι. Θα μπορείς να παίξεις με το ποντίκι σου. Το άλλο, τον Goliathus που έχω εδώ πέρα με το χρώμα που είδατε, μου αρέσει γιατί δείχνει ωραία πάνω στο γραφείο μου μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν το βίντεο. Η τιμή θα σας την έχω στο σύνολο, στην περιγραφή και στο thumbnail του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου τι δεν σας άρεσε ή τι θα έπρεπε να αλλάξω. Δεν σας έδειξα το ηχομονωτικό που έχω. Το ηχομονωτικό εδώ πέρα που έχω, παιδιά, έχω μόνο αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν ακριβό. Όλο αυτό το κομμάτι κόστησε 40 ευρώ και για να γεμίσω όλο το δωμάτιο γύρω-γύρω ήθελα πολλά χρήματα τα οποία δεν μπορούσα να διαθέσω. Αυτό το ring light μας έκανε πολύ καλή δουλειά και είχαμε για ένα φως εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ όσοι είδατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Εάν θέλετε κάποιο giveaway από την Genesis ή Razer, γράψτε μου από κάτω π.χ. Genesis giveaway ή Razer giveaway. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέω, κάτι ξέχασα ακόμα. Γιατί, κοιτάξτε τώρα που είπα Genesis. Κοιτάξτε άλλο ένα κόσμο, κοιτάξτε. Το χαλάκι αυτό.
αυτό εδώ πέρα το βλέπετε, παιδιά. Έχω την καρέκλα μου πάνω, εδώ πέρα κουμπάω την καρέκλα μου. Ούτε θόρυβο ούτε τίποτα. Είναι και αυτό από την Genesis. Θα υπάρχει περιγραφή, παιδιά. Θα υπάρχει στην περιγραφή. Τσεκάρετε. Πάρτε για ένα τελευταίο. Σα κλείσω και λίγο φω να το δείτε λίγο καλύτερα. Πώ σα φαίνεται. Είναι ωραίο, ρε γάμο το. Είναι ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γράψτε Genesis Giveaway ή Razer Giveaway. Τι θα θέλατε από ποια εταιρεία για να μιλήσω μαζί του, να μου δώσουν πράγματα, πληκτρολόγια, ποντίκια, ό,τι θέλετε να σα τα δώσω. Καλή συνέχεια σε όλου. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Bye bye.